στο προηγούμενο επεισόδιο της Βίλας Αμαρτία. Μα πού είναι ο κύριος Αμαντέος? Υποτίθεται ότι σήμερα είχαμε κανονίσει την ετήσια κολονοσκόπηση, αυτή που του κάνω κάθε χρόνο δηλαδή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπορείτε να μου κάνετε όποια εξέταση θέλετε, δόκτωρ. Πρίφτη! Αμαντέους! Αμαντέους! Σωθήκαμε! Τι έγινε? Δεν είμαστε στην Ινδία. Είμαστε στη Ρώμη τελικά. Δες εκεί πάνω. Το Κολοσσέο. Το Κολοσσέο. Ο Αμαντέος Μουταστάζης ο τρίτος και η τρίτη σύζυγός του, Δούκισσα Αιμονικού Μουταστάζη, κρατούνται όμοιροι από αγνώστους μέσα σε ένα υγρό και σκοτεινό υπόγειο σε μια περιοχή κοντά στη Λιβαδιά. Το κατάλαβα από τη μυρωδιά που έρχεται από τα σουβλάκια. Μα την Παναγία των Παρισίων! Τι μαρτύριο είναι τούτο! Αμαντέος, φοβούμαι! Τι θα μας εκάνουν! Δεν άκουσες τύπου ο αρχηγός τους? Δεν πρόκειται να μας αφήσουν ελεύθερους μέχρι να πάρουν λίτρα 20 εκατομμύριων ευρώ. Παλιό τσιφούτι! Έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ και απέλησε στο σοφέρ μας για λόγους της οικονομίας. Εξαιτίας σου βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ξέρεις, δεν έχουμε ακριβώς 20 εκατομμύρια ευρώ, γιατί το εμπόριο ροδακίνων Λευκής Αρκός δεν πάει πολύ καλά το τελευταίο καιρό. Θα είναι θαύμα αν ο γιος μας ο Αχριστόφορος βρει έστω και 10 εκατομμύρια για να μας αφήσουν ελεύθεροι. Ο Αχριστόφορος, χα. Ο Αχριστόφορος δεν μπορεί να βρει ούτε το φερμουάρ στο παντελόνι του. Πού να βρει 10 εκατομμύρια ευρώ ο Αχριστόφορος? Τι λες? Δικά μου. Μα πού είναι το φερμουάρ μου? Τι χαζός που είμαι, κουμπιά ήταν τελικά. Κύριε Χριστόφορο. Αν μη θέλεις φιλιδόκονα, δεν χτύπατε την πόρτα πριν μπείτε? Μα κύριε Χριστόφορε, το σαλόνι δεν έχει πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, τι θα θέλατε? Κύριε Χριστόφορε, ο πατέρας της και η μητριά σας έχουν να δώσουν σημεία ζωής εδώ και 5 ημέρες. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε? Κύριε Μουταστάζη Τζούνιορ, δεν θα σηκώσετε το τηλέφωνο. Δεν έχω ξανά σηκώσει τηλέφωνο σταθερό. Φοβάμαι. Για όνομα του Θεού. Γραμματεία Αμαντέους Μουταστάζη του Τρίτου, παρακαλώ. Άκου να δεις, κουκλίτσα μου. Κρατάμε το αφεντικό σου και την εκνευριστική γυναίκα του. Αν θέλετε να τους βρείτε ζωντανούς, θα μας φέρετε 20 εκατομμύρια ευρώ απόψε μέχρι τις 8 το βράδυ στο 15ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών. Γεγγε! Ναι, το κατάλαβα, μα δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα στο τάμπο. Μήπως ήταν η πίτσα που είχα παραγγείλει? Πάρ' το. Μίλα. Α, ναι. Ναι. Νόμιζα ότι έχει... Όχι. Αμαντέους, αυτό ήταν. Ήρθε το τέλος. Σε 5 λεπτά η πόρτα θα ανοίξει και θα μπουν να μας εκτελέσουν. Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ ότι εγώ, ο Αμαντέους Μουταστάζης, ο τρίτος, θα έβρισκα τραγικό θάνατο σε ένα υπόγειο, κάπου σε ένα άγνωστο χωράφι, στη μέση του πουθενά. Αμαντέους. Ναι. Τώρα που μας μένουν λίγα λεπτά ζωής, θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Τι, Δούκισσα? Δεν ήμουν... Ναι. Δεν ήμουν
απολύτως πιστή μαζί σου. Απάτησες με τον εξάδελφό μου, τον Αμαντέος μου τα στάζει τον τέταρτο, το ήξερα. Α, το έχεις καταλάβει. Εγώ ήθελα να σου πω ότι σε έχω απατήσει και με το δοκιμαστή κρασιόν που απέλησες. Το λεμί μπουκαλιών, θα σε σκοτώσω άτιμε! Λυπάμαι, Αμαντέους, αλλά νομίζω ότι θα σε προλάβουν άλλοι. Αυτό ήταν, Αμαντέους. Συγγνώμη που σε απάτησα. Δεν θα στο έλεγα αν ήταν τα τελευταία λεπτά της ζωής μας. Κυρία μου, τα στάζει, κυρία μου, νικούτε, καταφέραμε, είστε ελεύθεροι! Δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Ήρθα για να πάρω τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων της μητριάς μου. Δούκισα σε μονικού μου τα στάση. Είναι έτοιμα? Βεβαίως. Δόκτωρ Έλβις! Πρίφτη! Μα τους γέλιους δαίμονες του τυπογραφείου. Μπέγγιος. Είδημα.